Καλησπέρα. Να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μας για την τρίτη σερή νίκη. Νομίζω ότι το τελικό σκορ δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού. Σε καμία περίπτωση το μάτς δεν ήταν εύκολο. Όπως θα είδατε, για 3 δεκάλεπτα ήμασταν κοντά στους 3-4 πόντους. Δυστυχώς κάποιες δικές μας κακές αποφάσεις στην επίθεση εναντίον της ζώνης της αντιπάλου ομάδας δεν μας έδωσαν κάποια εύκολα καλάθια, κάποιες εύκολες αποφάσεις. Και αυτό μας τύχησε το γεγονός ότι δεν μπορούσαμε να ξεφύγουμε στο σκορ. Σε συνδυασμό με τα πολλά χαμένα rebound που είχαμε σε κρίσιμες στιγμές, θυμάμαι ότι η ΑΕΛ πρέπει να σκόραρε στη λήξη του shot clock περίπου 6-7 φορές, είτε με τρίποντο είτε με χαμένο rebound δικό μας. Το μάτς ήταν derby για 3 δεκάλεπτα. Στο 4 δεκάλεπτο μπορώ να πω ότι κάναμε αυτό που είχαμε ζητήσει από την αρχή του παιχνιδιού. Σκληρήναμε την άμυνά μας, βάλαμε κάποια αποφασιστικά καλάθια και έτσι καταφέραμε και κερδίσαμε στο τέλος εύκολα. Ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος για μας. Υπάρχουν 2 όψεις του νομίσματος. Η μία όψη είναι ότι η ομάδα μας δείχνει ότι έχει μια ανωδική πορεία με μια τρίτη σερή νίκη. Απ' την άλλη, εγώ προσωπικά δεν είμαι ευχαριστημένος όσον αφορά τη βαθμολογική θέση της ομάδος. Θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ψηλά. Κάποιες ατυχίες στην αρχή της χρονιάς μας τύχησαν αυτές τις θέσεις. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι είμαστε μέσα στο στόχο μας για την τετράδα. Θα παλέψουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον coach, γιατί ξέρω ότι προσπαθεί καθημερινά πολύ. Ξέρω ότι παλεύει σε δύσκολες συνθήκες, μια και η ομάδα του μαζεύτηκε ουσιαστικά τελευταία στιγμή. Θέλω να του δώσω συγχαρητήρια και καλή δύναμη για την προσπάθειά του. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, για τα καλά σου λόγια. Από την πλευρά μου θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον coach και στην ομάδα του για τη δίκαιη και καθαρή νίκη. Δεν φοράει αμφιβολία ότι αξίζανε την νίκη. Από εκεί και πέρα εμείς για άλλο ένα παιχνίδι παίξαμε με 4 ξένους. Έχουμε παίξει μόνο 2-3 παιχνίδια με full roster. Ελπίζω αυτό το κακό να καταφέρει να λυθεί και να καταφέρουμε κάποια στιγμή να παίζουμε με την κανονική ομάδα μας. Για 3 δεκάλεπτα καταφέραμε να είμαστε κοντά στο σκορ απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα που στην έδρα της δείχνει ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο. Απ' την άλλη, εμείς έχουμε πολλά νεαρά παιδιά και τους δίνουμε πολύ χρόνο και τα νεαρά παιδιά κάποια στιγμή πρέπει να οριμάσουν και να γίνουν άντρες, να σηκώσουν τις ευθύνες τους, να παίξουν επιτέλους στο μπάσκετ και να με δικαιώσουν και για το χρόνο συμμετοχής που παίρνουν. Είναι ενδεικτικό ότι 10 άτομα όλοι παίξανε 10, 15, 20 λεπτά. Από την άλλη, δεν μπορούμε να σουτάρουμε με αυτό το ποσοστό που σουτάρουμε. Πάλι είμαστε σε ένα ποσοστό 26% στο τρίποντο, 35% γενικά στα σουτ. Όταν οι αντίπαλοι μας σουτάρουν 65% και 48%. Δεν μπορείς να κερδίσεις εκτός έδρας εάν δεν μπορείς να βάλεις ένα σουτ. Όπως πολύ σωστά είπε ο coach, πήραμε κάποια πολύ μεγάλα rebound, κάτι που δεν κάναμε στο παιχνίδι με την Ομόνια και καταφέραμε και κρατηθήκαμε κοντά στο σκορ σε συνδυασμό με τη ζώνη που παίξαμε και μας βγήκε. Από εκεί και πέρα στο 4 δεκάλεπτο βγήκε η κούρα, μια φυσιολογική κούραση για τους αθλητές μας με το rotation αυτό. Είχαν εμπειρία, γυρίσανε την μπάλα και εκμεταλλευτήκανε αυτό το νεανικό ενθουσιασμό που έχει η ομάδα μας. Εμείς έχουμε τώρα μια πολύ δύσκολη συνέχεια, ένα βατό πρόγραμμα και θα μπούμε στο παιχνίδι και θα δούμε κάθε αγώνα ξεχωριστά να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε τις όποιες πιθανότητες νίκης έχουμε. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, να βάλουμε κάποιες βάσεις για να μπουν σωστά τα πράγματα για την επόμενη χρονιά και να κερδίσουμε τους Κύπριους αθλητές μας, γιατί αυτή είναι το μέλλον, αυτή. Σήμερα κέρδος για μας ήταν ο Ιβάνο Μπολσάκοφ, ένα παιδί 18 χρονών που μπήκε μέσα και έδειξε να είναι πολύ θρασής, νεύρο και άρπαξε μια μεγάλη ευκαιρία και του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.
Και πάλι, coach, συγχαρητήρια για τη δίκαιη νίκη. Να είσαι καλά, coach. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.